Αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς πραγματοποίησε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες δύο σημαντικές εκδηλώσεις με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιου Κούλογλου. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο για την Ιατρική Κάναβη, ενώ χθες συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση για τα προσφυγόπουλα. Και για αυτά τα δύο θέματα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κούλογλου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κούλογλου, καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρωτοβουλία να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό συνέδριο που αφορά την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, διοργανώσαμε ένα διεθνές συνέδριο με εκπροσώπους από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από κυβερνήσεις, ακτιβιστές, καθηγητές για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Διότι ξέρετε, αν δεν υπάρξει εκπαίδευση, δεν είναι μόνο ότι είναι ένα καθήκον που απορρέει από τις διεθνείς συμβάσεις να δώσουμε εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα, είναι επίσης και το γεγονός ότι αν δεν τους δώσουμε εκπαίδευση θα καταφύγουν στην παραβατικότητα, στην εγκληματικότητα συχνά, και πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό. Και επιπλέον στην Ελλάδα, για την Ελλάδα είναι μια καλή ευκαιρία, όσο καιρό αυτοί οι άνθρωποι παραμείνουν εδώ, γιατί θέλουν να φύγουν, οι οικογένειές τους θέλουν να φύγουν, αλλά όσο καιρό αυτά τα παιδιά μείνουν εδώ, να μάθουν να πάρουν την ελληνική παιδεία, να μάθουν την ελληνική γλώσσα, την ελληνική παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό. Υπήρξε απόφαση για αύξηση του προϋπολογισμού όσον αφορά την παιδεία των παιδιών των προσφυγών? Όχι, δεν υπήρξε απόφαση, αλλά είχα καλέσει τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Στυλιανίδη, είναι ο Κύπριος επίτροπος, ο οποίος ήρθε και υποστήριξε την πρωτοβουλία και υποσχέθηκε ή μάλλον άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός σε αλλαγές, έτσι ώστε να υπάρξει παραπέρα χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τους πρόσφυγες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αντιδράσεις, λίγες, αλλά αντιδράσεις από συλλόγους γονέων που δεν θέλουν τα παιδιά των προσφύγων στα σχολεία. Ανάλογα κρούσματα έχουμε και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζετε. Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε λίγες χώρες. Είμαστε εμείς, είναι η Ιταλία, είναι η Γερμανία. Η κάθε χώρα έχει δώσει τις δικές της απαντήσεις ανάλογα και με την ευελιξία ενός λαού. Οι Γερμανοί που είναι καλύτερα οργανωμένοι το οργάνωσαν καλύτερα αυτό, υπάρχουν όμως αντιδράσεις. Στην Ιταλία το κάνανε διαφορετικά. Στην Ιταλία πήρανε κάποια χωριά τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί λόγω της μετανάστευσης, ιδίως στο νότο της Ιταλίας, και της εσωτερικής μετανάστευσης και της μετανάστευσης προς το εξωτερικό, τα οποία αναζωογόνησαν με πρόσφυγες και μετανάστες. Δηλαδή φύγαν οι Ιταλοί και μετά τα χωριά, όπως και έχουμε και πολλά χωριά τέτοια δικά μας εγκαταλειμμένα, στείλαν εκεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τα αναζωογόνησαν και φτιάξανε και σχολεία εκεί. Αυτή ήταν η πιο έξυπνη απάντηση. Κύριε Κούλογλου, είχαμε εδώ στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 90 εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από την Αλβανία, και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας τότε δεν ήταν έτοιμο για να αντιμετωπίσει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή βλέπαμε ότι προσπαθούσε να εκπαιδεύσει αυτά τα παιδιά και καθυστερούσε και τα παιδιά των Ελλήνων, δηλαδή δεν είχε προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα γιατί έχουμε την εμπειρία? Ναι, νομίζω ότι έχει καταστρώσει και το πρόγραμμα, το Υπουργείο Παιδείας, ένα πρόγραμμα σταδιακής ενσωμάτωσης των προσφυγόπουλων στα ελληνικά σχολεία, γιατί πράγματι η ξαφνική ενσωμάτωση δημιουργεί προβλήματα και για τα παιδιά τα ξένα, αλλά και για τα ελληνόπουλα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ένα στάδιο προετοιμασίας, ένας χρόνος όπου τα παιδιά τα ξένα θα προετοιμαστούν μαθαίνοντας πρώτα τη γλώσσα, τα προσφυγόπουλα δηλαδή, και μετά να ενσωματωθούν στις ελληνικές δομές. Παρουσιάσαμε κάποια πειράματα που γίνονται σε ορισμένα σχολεία. Σχολεία που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, δεν είναι δηλαδή από πλούσιες περιοχές, είναι από τη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, από τις δυτικές περιοχές
της Θεσσαλονίκης, όπου κάνουν όμως εξαιρετική δουλειά και προσπαθούν να σταδιακά να ενσωματώσουν τα προσημόπλα. Χρειάζεται βέβαια και φαντασία, αλλά και καλή θέληση και από τους καθηγητές και από τους συλλόγους γονέων και κοινωνών, δεδομένου ότι πρέπει να ξέρετε ότι όλη αυτή η δουλειά βοηθάει την εικόνα της Ελλάδας. Να... Όλα αυτό που έχουμε κάνει με τους πρόσφυγες έχει αλλάξει τελείως την εικόνα της χώρας και αυτό βάνει και χαρακτηριστικά από αυτά που είπαν οι διεθνείς καλεσμένοι μας χτες. Φυσικά η χώρη φιλοξενίας εντός εισαγωγικών που έχουμε για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες δεν θα έπρεπε να μας κάνουν περήφανους όχι εμάς αλλά και τους άλλους όταν μιλάνε για τη χώρα μας. Δηλαδή χρειαζόμαστε βελτίωση εκεί. Μισό λεπτάκι. Σίγουρα θέλουμε βελτίωση, αλλά εδώ πρόκειται για μια χώρα που αντιμετωπίζει ήδη μια τεράστια οικονομική κρίση και παρόλα αυτά ανταπεξέλθε με το μεγαλύτερη δόση ανθρωπισμού που υπήρξε στην Ευρώπη. Αν σας πω ότι στην Γερμανία σε ένα χρόνο το 2015 γίνανε πάνω από 300 επιθέσεις σε κέντρα προσφύγων και εδώ δεν έγινε καμία. Τώρα έχουμε με ορισμένα σποραδικά επεισόδια με αφορμή και τα κέντρα αυτά, τα hot spot στα νησιά που είναι πράγματι πολύ, πολύ φορτωμένα με κόσμο και επίσης η διαδικασία με την κατάσταση των προσφύγων δεν προχωράει τόσο γρήγορα όπως και το άσυλο. Αλλά αυτό, δηλαδή η διευθέτηση των αιτήσεων ασύλου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την ελληνική διοίκηση, η οποία έχει φυσικά τα προβλήματά της. Έχει να κάνει βασικά με το γεγονός ότι μας υποσχέθηκαν βοήθεια σε προσωπικό αλλά και τεχνική υποστήριξη, η οποία έρχεται σε πολύ μικρές δόσεις, πολύ καθυστερημένα. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Να πάμε όμως, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, να πάμε και στο άλλο το συνέδριο, το οποίο αφορά την ιατρική κάναβη. Και όταν ακούμε για κάναβη, είναι μια απαγορευμένη λέξη, αν και είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω περισσότερο για να επανεκκινήσουμε την οικονομία. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία γύρω από την ιατρική κάναβη είναι η πιο οργαναπτυσσόμενη βιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράγουν δηλαδή προϊόντα πάνω στην φαρμακευτικά συσκευάσματα με βάση την ιατρική κάναβη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα στερεότυπα ή με την ψυχαγωγική λεγόμενη κάναβη, δηλαδή τα τσιγαράκια, τα σιγαριλίκια κτλ. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη βιομηχανία. Και υπάρχουν εταιρείες διεθνείς οι οποίες είναι έτοιμες να επενδύσουν δεκάδες εκατομμύρια στην Ελλάδα για να φτιαχτούν εργοστάσια που θα παράγουν συσκευάσματα ιατρικής κάναβης. Υπόθετα, σιρόπια, αλυπές, όλα τα προϊόντα σχετικά. Τα οποία μπορούν να πάνε στο εξωτερικό. Δεν χρειάζεται καν και δεν τους ενδιαφέρει καν τόσο η ελληνική αγορά όσο διεθνείς και τους ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είναι το κλίμα και το έδαφος είναι ιδανικά για την καλλιέργεια της κάναβης. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και συνολικά η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία. Στην που άλλες χώρες και οι ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ που έχει κάνει τεράστιες πρόοδους στην τεχνολογία προχωράνε πάρα πολύ, πολύ μπροστά. Ειδικά για την Ελλάδα που έχουμε και αυτά τα προβλήματα και παραγωγική της οικονομίας αλλά και παραγωγικού μοντέλου παραγωγής, μοντέλου ανασυγκρότησης της παραγωγής μας. Είναι μια ευκαιρία. Χώρια ότι η φαρμακευτική ιατρική κάναβη δηλαδή έχει μια σειρά από θετικές επιδράσεις στην αντιμετώπιση μια σειρά ασθενειών και αυτό πλέον είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και η οικονομική πλευρά και η επιστημονική πλευρά αναλύθηκαν από διεθνούς εμπειρογνώμονες, γιατρούς, επιστήμονες, ό,τι θέλετε, σε αυτό το συνέδριο που διοργανώθηκε με δική μου πρωτοβουλία στις Βρυξέλλες προχθές. Κύριε Γλωγλού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.